με την ενημέρωση προς τους πολιτικούς συντάκτες του κυβερνητικού εκπροσώπου. Κυρίες και κύριοι, θέλω να ξεκινήσω εκφράζοντας τη φρίκη και τον αποτροπιασμό για τους δεκάδες θανάτους και τους χιλιάδες τραυματισμούς διαδηλωτών στην πολύπαθη λωρίδα της Γάζας που προκλήθηκαν από τον Ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων εναντίον της απόφασης των ΗΠΑ να μεταφέρουν την πρεσβεία τους από το Τελαβίβ στην Ιερουσαλήμ. Πρόκειται για μια δυσανάλογη αντίδραση εκ μέρους του Ισραήλ που πρέπει να αντιμετωπιστεί με ενότητα και αποφασιστικότητα από το σύνολο της διεθνούς κοινότητας. Θέλω εξάλλου να τονίσω ότι οι μονομερείς ενέργειες σε καμία περίπτωση δεν συμβάλλουν στην επίλυση των διαφορών Ισραήλ-Παλαιστίνης, οι οποίες πρέπει πάντοτε να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Αραβικός Σύνδεσμος αλλά και ο Οργανισμός Ενωμένων Εθνών οφείλουν να λάβουν άμεσα αποτελεσματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της έντασης και την επιστροφή εντός του πλαισίου της διεθνούς νομιμότητας. Σε ό,τι αφορά τώρα το ελληνικό πρόγραμμα και τις σχετικές διαπραγματεύσεις, πρέπει να ξέρετε ότι ξεκίνησαν εχθές ήδη οι σχετικές συναντήσεις των τεχνικών κλιμακίων των θεσμών με τις ελληνικές αρχές, ενώ αύριο Τετάρτη εκκινούν και οι συναντήσεις ελληνικής κυβέρνησης με τους επικεφαλείς των θεσμών. Στόχος μας, η επιτυχής ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης, ώστε να καταλήξουμε σε μια συνολική συμφωνία για την καθορία έξοδο από το τρίτο πρόγραμμα εντός του Ιουνίου. Έξοδο δηλαδή που δεν θα συνοδεύεται από πιστοληπτική γραμμή στήριξης. Με δεδομένη τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, τα θετικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που αποδεικνύουν ότι η δημοσιονομική προσαρμογή έχει ολοκληρωθεί και με το παραπάνω, την υλοποίηση των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο του τρίτου προγράμματος εκ μέρους των ελληνικών αρχών, αλλά και την αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος για οποιαδήποτε καθυστέρηση από οποιαδήποτε πλευρά. Ο Πρωθυπουργός εξάλλου, σε σχετική τοποθέτησή του πρόσφατα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισε νεοραγιαδισμό την αιμονή ορισμένων στην Ελλάδα για συνέχιση της Επιτροπίας, είτε μέσω του μηχανισμού της πιστοληπτικής γραμμής, είτε μέσω παράτασης του προγράμματος, λόγω μιας υποτιθέμενης αναξιοπιστίας του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι έχει και την ικανότητα αλλά και την τεχνική επάρκεια, όχι μόνο να οδηγήσει τη χώρα έξω από την Επιτροπία, αλλά να εξορθολογήσει και να ανοικοδομήσει την ελληνική οικονομία στη βάση ενός συνεκτικού και ρεαλιστικού αναπτυξιακού σχεδίου. Τα δημοσιεύματα δε που κάνουν λόγο για ανεπάρκειες και αντιρρήσεις των δανειστών επί του συναφού σχεδίου είναι ανάξια σχολιασμού. Το σχέδιο αυτό θα συζητηθεί αναλυτικά και στο Υπουργικό Συμβούλιο που πρόκειται να συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις διαπραγματεύσεις για το όνομα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, η ελληνική κυβέρνηση συνεχίζει να υπερασπίζεται με σταθερότητα και αποφασιστικότητα την εθνική γραμμή για σύνθετη ονομασία, η οποία θα ισχύει έναντι όλων, πράγμα που εξ ορισμού προϋποθέτει την αναθεώρηση του συντάγματος στη γείτονα. Φυσικά, στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε τη μέγιστη δυνατή συνένεση, ακούμε όλες τις απόψεις και τις προτροπές όλων των πλευρών, ωστόσο η ελληνική κυβέρνηση καθορίζει αυτοβούλως τη στάση της. Είναι δεδομένο ότι ούτε μας απασχολεί ούτε μας επηρεάζει διαπραγματευτικά η στάση εξυπηρέτησης μικροκομματικών σκοπιμοτήτων που έχει υιοθετήσει η αντιπολίτευση. Δεν πρόκειται να καθορίσουμε το μέλλον της χώρας από τη δυστυχώς ανεύθυνη και μίζερη στάση που κρατά ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ακόμη και στα εθνικά θέματα. Συνεχίζουμε λοιπόν να διαπραγματευόμαστε με αίσθημα ευθύνης και έχοντας συνείδηση ότι μια ενδεχόμενη συμφωνία θα συνδράμει στη σταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής μας σε μια περίοδο που κάτι τέτοιο είναι περισσότερο αναγκαίο από ποτέ, με δεδομένες τις ιστορικών διαστάσεων γεωπολιτικές ανακατατάξεις και αβεβαιότητες. Στις συνεχιζόμενες συζητήσεις με τους γείτονές μας έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου, ωστόσο απέχουμε αρκετά ακόμη από την κατάληξη των διαπραγματεύσεων και την επίτευξη συμφωνίας. Η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον ομόλογό του κύριο Ζάεφ θα είναι επομένως εξαιρετικά χρήσιμη και σημαντική, ωστόσο δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να προεξοφλήσουμε ότι θα καταλήξει σε συμφωνία και είναι πολύ πιθανό να χρειαστεί και επόμενος γύρος ώστε να διανυθεί η απαιτούμενη απόσταση που χωρίζει τις δύο πλευρές. Σε ό,τι αφορά τώρα την πρωτοβουλία κατάτμισης της Β' Αθήνας και του υπολείπου Αττικής, είναι πανθομολογούμενο ότι αποτελεί μια υπερώριμη και αναγκαία μεταρρύθμιση για τον εκδημοκρατισμό του εκλογικού μας συστήματος και τη θεσμική θωράκιση του απέναντι σε φαινόμενα διαπλοκής και διαφθοράς. Η Νέα Δημοκρατία, λοιπόν, οφείλει να σταματήσει να λειτουργεί ως στήρα ως δύναμη στήρου αρνητισμού και ως δύναμη βαθιά συντηρητική και να αναζητά προσχηματικές δικαιολογίες. Είναι προφανές ότι αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν συνενέσει στην αναγκαία αυτή τομή, ο λόγος θα είναι οι δεσμεύσεις του στους Δελφίνους αλλά και στα τζάκια της Β' Αθηνών. Σε ό,τι αφορά τώρα στο θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι είναι θετική στη δυνατότητα επιστολικής ψήφου στα παιδιά του brain drain.
Επειδή όμως η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της είναι αυτή που τους έδιωξε από τη χώρα, ας μην υποκρίνεται σήμερα ότι υπερασπίζεται τα συμφέροντά τους. Σε κάθε περίπτωση, δεν βρίσκουμε το λόγο για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί τον συμψηφισμό μεταξύ δύο άσχετων θεμάτων. Η ελληνική κυβέρνηση προτίθεται να πάρει σχετική πρωτοβουλία σε επόμενη φάση, αλλά ανεξάρτητα από το σπάσιμο των μεγάλων εκλογικών περιφερειών. Επομένως, περιμένουμε να δούμε ποιο άλλο πρόσχημα θα ανακαλύψει ο κ. Μητσοτάκης για να αποφύγει να πάρει σαφή θέση για την κατάτμιση της Β' Αθηνών και του υπολείπου Αττικής, προκειμένου να ικανοποιήσει τις βαρονίες της Νέας Δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, οι ζυμώσεις μεταξύ των δανειστών Δουνουτού, Βερολίνου, Κομισιόν δείχνουν ένα, αποδεικνύουν ένα πάρα πολύ μεγάλο χάσμα σε ό,τι αφορά τις απόψεις όλων των μεγάλων παικτών στο ζήτημα του χρέους. Απασχολεί την κυβέρνηση το ενδεχόμενο να μην υπάρξει λύση στο πεδίο αυτό αυτή τη στιγμή και ποια, πώς ακριβώς σκοπεύει να αντιπαρέλθει αυτό το χάσμα, αυτές τις διαφωνίες? Λοιπόν, ακούστε κυρία Ζορμπά, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι έχουμε ακόμα αρκετό χρόνο ώστε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία η οποία είναι προφανές ότι προϋποθέτει και την ολοκλήρωση πρώτα απ' όλα της τέταρτης αξιολόγησης. Ως προς την ουσία του ζητήματος όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μερικά πράγματα, διότι έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με τη συζήτηση που διεξάγεται για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Πρέπει να τονίσω ότι αυτή η συζήτηση έχει δύο σκέλη. Το πρώτο σκέλος αφορά την επιμήκυνση των οριμάνσεων των ελληνικών ομολόγων σε πρώτο στάδιο, που συμφωνήθηκε μάλιστα στο Eurogroup της 15 Ιουνίου του 2017. Αυτή η επιμήκυνση, όπως λέει και η σχετική απόφαση του Eurogroup, θα κυμαίνεται μεταξύ 0 και 15 χρόνων, από όσο μπορούμε να γνωρίζουμε από τις τεχνικές διαπραγματεύσεις που διεξάγονται. Η επιμήκυνση αυτή θα είναι 10-12 χρόνια, ίσως λίγο περισσότερο, ίσως λίγο λιγότερο, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Ένα δεύτερο ζήτημα αφορά την λειτουργία του γαλλικού μηχανισμού. Ο γαλλικός μηχανισμός, επί του οποίου μάλιστα υπάρχουν και οι σχετικές διαφωνίες, είναι το δεύτερο σκέλος της ρύθμισης του ελληνικού χρέους. Και τι ακριβώς αφορά? Αφορά μια τεχνολογία, αν θέλετε, που θα συμβιβάζει τις διαφωνίες σε σχέση με τις προβλέψεις για την ανάπτυξη μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Συγκεκριμένα, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προβλέπουν λίγο ψηλότερη ανάπτυξη σε σχέση με την ανάπτυξη που προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το Ταμείο ζητά μεγαλύτερη επιμήκυνση από αυτήν η οποία θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο του πρώτου σκέλους της συμφωνίας. Ο γαλλικός μηχανισμός λοιπόν φιλοδοξεί να επιλύσει, να γεφυρώσει αυτό το χάσμα μεταξύ των προβλέψεων των δύο πλευρών. Αυτό το οποίο συζητείτε τώρα είναι ο βαθμός αυτοματισμού της λειτουργίας αυτού του μηχανισμού. Αν δηλαδή αυτός ο μηχανισμός, ο γαλλικός μηχανισμός, θα λειτουργεί απολύτως αυτόματα με βάση απλώς και μόνο τα νούμερα της ελληνικής οικονομίας ή θα εμπεριέχει και κάποιες προϋποθέσεις πολιτικής. Αυτή είναι η συζήτηση η οποία γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν τίθεται εν αμφιβόλο σε καμία περίπτωση η ρύθμιση του ελληνικού χρέους, η αλλαγή του προφίλ του ελληνικού χρέους ώστε αυτό να καταστεί βιώσιμο με βάση τις ανάγκες και με βάση τις προβλέψεις των αγορών χρήματος, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν θεωρώ ότι τίθεται και εν αμφιβόλο η έξοδος από το πρόγραμμα και η δυνατότητα της χώρας να ανακτήσει την αυτοδύναμη πρόσβασή της στις αγορές χρήματος μετά τον Αύγουστο του 2018. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, με δεδομένο ότι οι εξελίξεις στο νομοτολογικό τρέχουν και θα τρέξουν πολύ και τις επόμενες ημέρες, θα υπάρξει συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών με τον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων? Σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων και Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Συζήτησαν όλες τις τρέχουσες εξελίξεις. Στο πλαίσιο αυτό, φαντάζομαι, γιατί δεν ήμουν παρόν στη συγκεκριμένη συνάντηση, συζήτησαν και τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις για το όνομα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Όπως θα έχετε παρατηρήσει, ο Πρωθυπουργός συναντά σε πολύ τακτική βάση όλους τους υπουργούς του, επομένως νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν αποτελεί και τόσο μεγάλη ή σημαντική είδηση κάθε φορά. Η κυβέρνηση λειτουργεί με αυτούς τους όρους συνεργασίας, του διαλόγου, της αλληλοενημέρωσης μεταξύ των υπουργών και του Πρωθυπουργού, και νομίζω αυτό είναι που θα επιδιωχθεί και στο εξής.
Κύριε εκπρόσωπε, υπήρξε αντίστοιχη συνάντηση και σήμερα με τον κύριο Κοντζία για το θέμα του Σκοπιανού. Αν, υπήρξε, αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Είπα, είπα πριν και από λίγο. Κοντζία. Συναντήθηκε με τον κύριο Κοντζιά και με τον κύριο Καμένο Πρωθυπουργό. Συζήτησαν για τις εξελίξεις, μεταξύ των οποίων φαντάζομαι ότι θα συζήτησαν και για τις διαπραγματεύσεις ό,τι αφορά το ονοματολογικό. Βεβαίως. Επίσης, η κυβέρνηση σκέφτεται, αν υπάρξει τελικά συμφωνία, να την φέρει στη Βουλή, ζητώντας ψήφο από τα κόμματα του Ανατολικού. Κυρία Τσικρίκα, η κυβέρνηση, όπως έχουμε πάρα πολλές φορές πει, θα επιδιώξει την μέγιστη δυνατή συνένεση για την κοινοβουλευτική στήριξη μιας ενδεχόμενης συμφωνίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι θέτουμε αριθμητικά όρια, καθώς κάτι τέτοια δεν απαιτούνται από το Σύνταγμα. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα πρόβλημα το οποίο ταλαιπωρεί την χώρα εδώ και περίπου 30 χρόνια, να υπάρξει μια όσο το δυνατόν ευρύτερη συνεννόηση και μια όσο το δυνατόν ευρύτερη στήριξη. Σε αυτό το πλαίσιο δουλεύαμε από την εκκίνηση αυτού του γύρου των διαπραγματεύσεων. Σε αυτό το πλαίσιο θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε και τώρα. Παρακαλώ, κυρία Γκαντώνα. Συμφωνείτε, κύριε εκπρόσωπε, με την δήλωση που έκανε ο κύριος Τσακαλώτος σε συνέντευξή του ότι η φορολογία δεν είναι υπερβολικά υψηλή στη χώρα? Ευχαριστώ. Κοιτάξτε να δείτε, με βάση τα στοιχεία του ΟΣΑ που έχουμε στη διάθεσή μας, η φορολογία στην Ελλάδα είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο τουλάχιστον των κρατών μελών της Ευρωζώνης. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι οι δημόσιες δαπάνες είναι αντίστοιχα ανταποδοτικές όπως σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, αν θυμάμαι καλά, ο ΟΣΑ υπολογίζει την συνολική φορολογική και εισφοροδοτική επιβάρυνση στην Ελλάδα περίπου στο 42%, όταν άλλες χώρες, όπως είναι για παράδειγμα το Βέλγιο, βρίσκονται περίπου στο 53%, η Γερμανία βρίσκεται περίπου στο 48-49%, η Γαλλία νομίζω ότι κυμαίνεται περίπου στο 50% του συνολικού εισοδήματος. Αυτό όμως το οποίο αξίζει να αναφέρουμε επί του συγκεκριμένου είναι ότι είναι προφανές ότι συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες και συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα στην Ελλάδα, εξαιτίας του αναρθολογικού τρόπου με τον οποίο έχει δομηθεί η ελληνική φορολογική διοίκηση, επιβαρύνονται δυσανάλογα. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω λοιπόν ότι η κυβέρνηση, αλλά και κάθε κυβέρνηση στη χώρα, οφείλει να παίρνει μέτρα ώστε να διευρύνει τη φορολογική βάση όσο το δυνατόν περισσότερο, πράγμα το οποίο θα μας δώσει και τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και σε φοροελαφρύνσεις σε συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες και σε συγκεκριμένα κοινωνικά στρώματα που, όπως σας είπα, πράγματι επιβαρύνονται δυσανάλογα. Παρακαλώ, κυρία Κεχαγή. Κύριε εκπρόσωπε, είναι πράγματι σύνηθες ο Πρωθυπουργός να συνεργάζεται με υπουργούς του, αλλά το να συνεργάζεται ταυτόχρονα με τον Υπουργό των Εξωτερικών και τον Υπουργό Άμυνας δεν το έχουμε σε καθημερινή βάση. Θα μπορούσατε λοιπόν να μας πείτε ποια συγκυρία επέβαλε τη σημερινή πρωινή συνάντηση και λίγο αναλυτικότερο το περιεχόμενο αυτής? Σας είπα, κυρία Κεχαγιά, και προηγουμένως ότι υπήρξε συζήτηση για όλες τις πολιτικές εξελίξεις, μεταξύ των οποίων συζητήθηκε και το ζήτημα των διαπραγματεύσεων για το νοματολογικό. Κάτι περισσότερο δεν έχω να προσθέσω σε σχέση με την προηγούμενη μου απάντηση. Παρακαλώ, κύριε Περδικάρη. Στο θέμα του εκλογικού νόμου, μιλήσατε για επιστολική ψήφο στα παιδιά του Brain Drain. Θα θέλατε να μας το εξηγήσετε λίγο παραπάνω αυτό και τι διαφορά έχει από την ψήφο των ομογενών που ζητάει η Νέα Δημοκρατία? Και επ' αυτού, το κίνημα αλλαγής δηλώνει ότι προσέρχεται στη συνάντηση με τον κύριο Σκολέτη την Πέμπτη με μια συνολική πρόταση. Θα βάλει μια συνολική πρόταση για τον εκλογικό νόμο. Τι συζητάει η κυβέρνηση αυτή την πρόταση, ή μόνο έχει τη δική της στο μυαλό της? Κοιτάξτε να δείτε, η Νέα Δημοκρατία είχε την ευγενή καλοσύνη να καταθέσει την πρότασή της στον πρόεδρο της Βουλής και όχι στον αρμόδιο υπουργό, φαντάζομαι για λόγους που μόνο εκείνη μπορεί να εξηγήσει. Από τη δική μας πλευρά αυτό το οποίο συζητάμε είναι να δοθεί μια δυνατότητα, να διευκολυνθεί μάλλον η δυνατότητα της ψήφου στους Έλληνες πολίτες του εξωτερικού. Τώρα, ταυτίσεις, συγκλήσεις ή
διαφοροποιήσει σε σχέση με την πρόταση την οποία σκοπεύει να καταθέσει ή να παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών θα μπορέσουν να γίνουν σαφείς μόνο μετά την συνάντηση. Εμείς αναμένουμε να ακούσουμε τις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα και μια συγκεκριμένη και προσδιορισμένη πρόταση για να μπορέσουμε και εμείς να τοποθετηθούμε αναλόγως. Τώρα, το κρίσιμο αυτή τη στιγμή, κατά τη γνώμη μου, είναι αν τα πολιτικά κόμματα συμφωνούν με αυτό το οποίο χαρακτήρισα και στην εισαγωγική μου τοποθέτηση ως υπερώριμη και αναγκαία θεσμική τομή, δηλαδή την κατάτμιση δύο πολύ μεγάλων περιφερειών, της Β' Αθήνας και του Υπολείπου Αττικής, που όπως γνωρίζετε, ακριβώς εξαιτίας του μεγέθους τους, ευνοούν σχέσεις διαπλοκής και διαφθοράς μεταξύ των εκπροσώπων του πολιτικού συστήματος, μεταξύ του πολιτικού προσωπικού, αλλά και επιχειρηματιών, εκδοτών και διαφόρων άλλων εκπροσώπων της οικονομικής ελίτ της χώρας. Αυτό νομίζω ότι είναι το κύριο ζήτημα που πρέπει να συζητηθεί σε αυτή τη φάση και από εκεί και πέρα, στο επόμενο διάστημα, θα έχουμε το χρόνο να συζητήσουμε και άλλες προτάσεις, οι οποίες τυχόν θα κατατεθούν είτε από το Κίνημα Αλλαγής, είτε από τη Νέα Δημοκρατία, είτε από οποιοδήποτε άλλο, ούτε από οποιαδήποτε άλλη πολιτική δύναμη. Παρακαλώ, κύριε Πετρόπουλο. Ναι. Σχετικά με τις συντάξεις, να ρωτήσω κάτι. Η δέσμευση για μείωση της προσωπικής διαφοράς μέχρι 18% ήταν ένα μέτρο το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, αποφασίστηκε το 17 κατά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Για την κυβέρνηση είναι εξίσου ισχυρό αν υπήρχε σχετική πρόβλεψη, ας πούμε, στο πρόγραμμα του 2015, στη συμφωνία του 2015. Είναι λιγότερο. Η κυβέρνηση, δηλαδή, θέλω να πω, έχει μια υποχρέωση για το 2015. Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρείται εξίσου ισχυρή τη δέσμευση κύριε... του 17, του 18% που συμφωνεί το 2017. Σας απαντήσω. Λοιπόν, η βασική δέσμευση η οποία περιγράφεται στη Μνημονιακή Συμφωνία του 2015 αφορά την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5%. Όπως γνωρίζετε, κατά τη δεύτερη αξιολόγηση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αμφισβήτησε τη δυνατότητα της Ελλάδας να επιτύχει έναν τέτοιο στόχο για το 2019 και ήταν ακριβώς αυτή η κατάσταση, εν πάση περιπτώσει αυτή η θέση που οδήγησε στην ανάγκη να ψηφιστεί το μέτρο της μείωσης των συντάξεων για το 2019. Όμως, εδώ πρέπει να κάνουμε μερικές διευκρινήσεις, επειδή ακούγονται διάφορες ανακρίβειες. Δεν μιλάμε για οριζόντιες μειώσεις οι οποίες θα είναι στο 18%. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων, οι οποίοι εξακολουθούν να διατηρούν την προσωπική διαφορά. Ωστόσο, αυτό το οποίο πρέπει να σας πω είναι ότι όλα εξαρτώνται από την δημοσιονομική πορεία της χώρας. Αυτή τη στιγμή έχουμε δει ότι τα προηγούμενα χρόνια έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε εξαιρετικά υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και πολύ μάλιστα πάνω από τους στόχους οι οποίοι είχαν συμφωνηθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2015. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν είναι η βούληση της ελληνικής κυβέρνησης να θέσει ένα τέτοιο ζήτημα συζήτησης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την έξοδο από το πρόγραμμα. Νομίζω ότι η βασική επισήμανση την οποία πρέπει να κάνουμε στους δανειστές μας και την οποία κάνουμε στους δανειστές μας είναι ότι ακριβώς εξαιτίας του γεγονότος ότι υπερβαίνουμε διαρκώς τα πρωτογενή πλεονάσματα πρέπει κάποια στιγμή να συζητηθούν και μέτρα ελάφρυνσης της λιτότητας, καθώς όπως καταλαβαίνετε το να υπερβαίνουμε κάθε χρόνο τους στόχους κατά 1,5-2% λειτουργεί ηφαισιακά, λειτουργεί αντιαναπτυξιακά, δηλαδή λειτουργεί ως τροχοπέδι στην προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας να ανακάμψει βιώσιμα. Λίγο. Όχι. Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα. Κύριε Πρόσωπε, είναι νωρίς, αν δεν γνωρίζετε, δεν πειράζει. Απλά χθες είχαμε τη συνεδρία του Eurowarking Group, η οποία ήταν αρκετά σημαντική, τόσο για το θέμα των προαπαιτούμενων της τέταρτης αξιολόγησης, όσο και για το να έχουμε κάποια ιδέα για την παραμονή του δυνατού τη συμμετοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο πρόγραμμα. Επειδή είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδος αυτή για τα συγκεκριμένα θέματα, θέλω να ρωτήσω αν είχατε κάποια ενημέρωση από χθες. Αν είναι νωρίς και δεν είχατε, το δέχομαι. Νομίζω ότι ενημέρωσα για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Αυτό το οποίο συμφωνήθηκε στο Eurowarking Group εχθές είναι ότι πρέπει καταρχήν να δουλέψουμε για την ολοκλήρωση εντός χρόνου της τέταρτης αξιολόγησης,
που γνωρίζετε ότι έχουμε στόχο να την τελειώσουμε με μια τεχνική συμφωνία μέχρι το επόμενο Eurogroup της 24ης Μάη. Από εκεί και πέρα συζητήθηκαν ακροθυγώς και τα υπόλοιπα ζητήματα που αφορούν την τελική διαπραγμάτευση για την έξοδο από το πρόγραμμα. Ωστόσο, όπως είπα και προηγουμένως, έχουμε ακόμα χρόνο μέχρι την 21η Ιουνίου, έτσι ώστε να οριμάσουν οι συζητήσεις και να βρεθούν όλες οι απαραίτητες πολιτικές και τεχνικές λύσεις σε όλα τα ζητήματα. Παρακαλώ. Έχω μια ερώτηση. Εάν υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει συμφωνία με τα Σκόπια, τι προτίθεται να κάνει η ελληνική κυβέρνηση όσον αφορά την ευρωπαϊκή προοπτική των Σκοπίων, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη θετική εισήγηση της Κομισιόν για έναρξη των μεταξιακών διαπραγματεύσεων και νόμιζα τον Ιούνιο θα τεθεί το ζήτημα της ευρωπαϊκής προοπτικής της Φύρομ στην Σύνοδο Κορυφής. Θα στηρίξει η Αθήνα την ευρωπαϊκή προοπτική? Νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει υπάρξει σαφής ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα. Οποιαδήποτε εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις για την ένταξη της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στους διεθνείς οργανισμούς προϋποθέτει επίλυση, προϋποθέτει μια βιώσιμη συμφωνία σε ό,τι αφορά το θέμα του ονόματος. Παρακαλώ, κύριε Ραπανέκη. Διαβάζουμε σήμερα δημοσιεύματα που αναφέρουν πως το χάσμα ανάμεσα στην Γερμανία και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για το ελληνικό χρέος βαθαίνει. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, εάν εκτιμάτε εσείς ότι η πόρτα εξόδου για το Ταμείο έχει ανοίξει πλέον αρκετά καθαρά και τι σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα για τα ψηφισμένα μέτρα που έχει επιβάλει το ΔΝΤ και ούτω καθεξής? Και δεύτερη ερώτηση, εάν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την κατάληξη της συμφωνίας για το χρέος? Εμένα η δουλειά μου δεν είναι να κάνω εκτιμήσεις σε σχέση με την παρουσία ή μη παρουσία οποιοδήποτε οργανισμού στο ελληνικό πρόγραμμα. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχουν συγκεκριμένες συμφωνίες που έχουν επικυρωθεί από τα Eurogroup με κύρια συμφωνία αυτήν της 15ης Ιουνίου του 2017 η οποία πρέπει να τηρηθεί. Η συμφωνία αυτή περιγράφει συγκεκριμένους όρους και συγκεκριμένα στάδια για να καταλήξουν οι τελικές διαπραγματεύσεις εξόδου της χώρας από το τρίτο πρόγραμμα. Τώρα, αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θέλει να συμμετέχει στο πρόγραμμα σεβόμενο τις συγκεκριμένες αποφάσεις και χωρίς να προβάλλει παράλογες απαιτήσεις, τότε αυτό θα είναι θετικό. Ωστόσο, μία μη συμμετοχή του Ταμείου στο τρίτο πρόγραμμα, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, δεν αποτελεί την καταστροφή, ούτε κρίνεται η αξιοπιστία της εξόδου της Ελλάδας από το τρίτο πρόγραμμα, από τη συμμετοχή ή τη μη συμμετοχή του Ταμείου. Όλα αυτά όμως μένει να τα δούμε μέσα στις επόμενες μέρες, επομένως καλό είναι να μην οικοτολογούμε και να μην προεξοφλούμε εξελίξεις. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Η ημερομηνία των επόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών έχει κλειδώσει για τον Οκτώβριο του 2019 ή υπάρχουν ακόμα σκέψεις σε πρώτη φάση να μην μεταφερθούν και να μείνουν όσοι έχουν την άνοιξη του 19? Νομίζω ότι ο κ. Κουρλέτης έχει υπάρξει εξαιρετικά σαφή σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα. Η πρόθεση του Υπουργείου Εσωτερικών είναι στο σχετικό νομοσχέδιο να υπάρχει πρόβλεψη για τη διενέργεια των εκλογών, των αυτοδιοικητικών εκλογών τον Οκτώβριο του 2019. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα θέματα που θα είναι στην ατζέντα των συζητήσεων του κύριου Τσίπρα με τον κύριο Ζάεφ? Γιατί σήμερα στην Καθημερινή γράφει, η Καθημερινή γράφει ότι θα είναι η σύναψη μιας διεθνούς συνθήκης. Και μια δεύτερη ερώτηση, αν θα μπορούσε να δεχτεί η ελληνική πλευρά να υπάρξει μια διεθνή συμφωνία με κάποιο χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή, να μην είναι όλα εδώ και τώρα? Κοιτάξτε, η ατζέντα της συνάντησης του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Πρωθυπουργό της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας προφανώς περιλαμβάνει το σύνολο των ζητημάτων που σχετίζονται με την διαπραγμάτευση για το όνομα. Σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες, τους όρους δόμησης της διεθνούς συμφωνίας, η οποία ενδεχομένως να... στην οποία ενδεχομένως να καταλήξουμε, πράγμα το οποίο δεν θεωρώ ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει αύριο ή μεθαύριο, θα έχει προφανώς έναν χαρακτήρα αλλεπάλληλων δεσμεύσεων, δηλαδή
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων οι οποίες θα εκτείνονται στο μέλλον. Δεν πρόκειται να είναι μία λύση η οποία δεν είναι δυνατόν να είναι μία λύση η οποία θα ολοκληρωθεί με το πάτημα ενός κουμπιού. Προφανώς σε όλες τις διμερείς διαφορές όταν καταλήγουμε σε μια συμφωνία υπάρχουν συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, συγκεκριμένοι στόχοι, συγκεκριμένες υποχρεώσεις οι οποίες απορρέουν από αυτές τις συμφωνίες και οι οποίες πρέπει να τηρούνται από τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να μπω όμως σε περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες, καθώς όπως σας είπα και στην εισαγωγική τοποθέτηση, μένει ακόμα αρκετός δρόμος να διανυθεί μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο όπου θα συζητήσουμε τις νομοτεχνικές λεπτομέρειες μιας πιθανούς διεθνούς συμφωνίας μεταξύ των δύο μερών. Παρακαλώ, κυρία Κεχαγιά. Άρα με βάση αυτά που μόλις είπατε να εικάσουμε ότι θα είναι μια συμφωνία εάν επιτευχθεί η οποία θα χτίζεται τμηματικά. Όχι, δεν υπάρχει τίποτα τμηματικό. Θα είναι μια ενιαία συμφωνία η οποία θα περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο θα καταλήξουμε τελικά στην υιοθέτηση εκ μέρους της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας ενός νέου ονόματος το οποίο θα ισχύει έναντι όλων. Για να σας δώσω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν όλα τα έγγραφα μιας χώρας να αλλάξουν μέσα σε μια εβδομάδα. Προφανώς θα τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα τα οποία θα πρέπει να τηρούνται και εφόσον δεν τηρούνται τότε θα έχουμε παραβίαση της συμφωνίας. Σχετικά με άλλα ζητήματα όμως δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή σε περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες. Εφόσον έχουμε στο επόμενο διάστημα τη δυνατότητα να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με τους γείτονές μας, όλα αυτά θα παρουσιαστούν με πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια σε όλους. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει ενώ οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται εν εξελίξη. Παρακαλώ, κυρία Κεχαγιά. Εν τω μεταξύ, κύριε εκπρόσωπε, αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει παραβίαση της συμφωνίας, εμείς θα έχουμε δώσει το πράσινο φως για ένταξη των Σκοπίων εν πρώτης στο ΝΑΤΟ και αργότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι. Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη. Θα επανέλθω στα εκλογικά. Με δεδομένο ότι τουλάχιστον από το κίνημα αλλαγής διατείνονται ότι στην πρόταση που θα καταθέσουν θα προσπαθήσουν να διασφαλίσουν την κυβερνησιμότητα με ένα σύστημα απλής αναλογικής προκειμένου να συνενέσουν στην κατάτμιση κτλ. Εσείς είστε διατεθειμένοι να συζητήσετε ένα σύστημα απλής αναλογικής από τις επόμενες εκλογές εάν διαβλέπετε ότι υπάρχει η απαιτούμενη στήριξη των 200 βουλευτών ή θα επιμείνετε στην απλή αναλογική? Και ένα τελευταίο, αν βλέπετε ότι έχει λόγο ύπαρξης το ποτάμι. Ακούστε, κύριε Στρατάκη, δεν υπάρχει λίγη απλή αναλογική. Είτε το σύστημα είναι απλή αναλογική, είτε δεν είναι. Τέτοιου τύπου μεσοβέζικες λύσεις, στις οποίες εντάξει, το πάλε ποτέ Πασόκ μας είχε συνηθίσει, δεν είναι λύσεις στις οποίες θα μπορούσε να συζητήσει η ελληνική κυβέρνηση. Όταν είχε την ευκαιρία το κίνημα αλλαγής, η δημοκρατική συμπαράταξη, εν πάση περιπτώσει τότε, να συζητήσει για την υιοθέτηση της απλής αναλογικής ως παγίου εκλογικού συστήματος, δεν το έκανε. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι εμείς δεν είμαστε σε θέση να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο πέρα της ανώθευτης απλής αναλογικής. Τώρα σε ό,τι αφορά το ποτάμι, δεν είμαι εγώ εκείνος ο οποίος αποφασίζω για το λόγο ύπαρξης των πολιτικών κομμάτων. Αυτό είναι δουλειά του ελληνικού λαού και από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός θεωρεί ότι το ποτάμι έχει λόγο ύπαρξης, τότε νομίζω ότι είναι αυτονόητη απάντηση στο ερώτημά σας. Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά και μετά η κυρία Τσικρίκα. Κύριε εκπρόσωπε, μια διευκρίνηση επί του σχεδίου για τη συμφωνία με την Πουγουδουμού. Μιλάμε για μια βαθμιδόν εκπλήρωση υποχρεώσεων, εάν επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Και ήθελα να σας ρωτήσω εάν η κατάληξη που θα είναι το πράσινο φως για την ένταξη των Σκοπίων σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, θα έχει ως προαπαιτούμενο το να έχουν υλοποιηθεί και όχι απλώς πάρθει οι ανάλογες δεσμεύσεις από την πλευρά των γειτόνων. Νομίζω ότι ήμουν αρκετά σαφής στην απάντηση που έδωσα προηγουμένως στο θέμα αυτό. Δεν πρόκειται να μπω σε περαιτέρω συζήτηση επί των λεπτομεριών μιας τέτοιας συμφωνίας. Τώρα,
Επειδή έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση σε σχέση με το αν η συμφωνία θα έχει βαθμίδες, θα έχει σκαλοπάτια, θα είναι σαλαμοποιημένη, πρέπει να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο επιλύονται οι διεθνείς διαφορές στο πεδίο των διεθνών σχέσεων. Το Κυπριακό, αν υποθέταμε ότι το σχέδιο ΑΝΑΝ είχε γίνει δεκτό το 2004, θα ολοκληρωνόταν η συμφωνία περίπου τώρα. Δηλαδή 15 χρόνια μετά. Επομένως, όταν έχεις πολύπλοκα διμερή προβλήματα, είναι προφανές ότι αυτά δεν επιλύονται από τη μία μέρα στην άλλη. Υπογράφονται διεθνείς συμβάσεις, οι οποίες δεσμεύουν τα μέρη που τις υπογράφουν και οι αντισυμβαλόμενοι έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, οι οποίες απορρέουν από αυτές τις διεθνείς συμβάσεις. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό. Από τότε που υπάρχει η νομική πρακτική και η νομική σκέψη, έτσι επιλύονται οι διεθνείς διαφορές μεταξύ των οποιονδήποτε μερών, εν πάση περιπτώσει, είτε αυτά τα μέρη είναι ιδιώτες, είτε αυτά τα μέρη είναι έθνη-κράτη, είτε διεθνείς οργανισμοί, είτε οτιδήποτε άλλο. Παρακαλώ. Ο Πρωθυπουργός είχε συνάντηση και χθες με τον κύριο Κοντζία. Γιατί σήμερα προέκυψε η ανάγκη, υπάρχει κάποια εξέλιξη και συναντήθηκαν εκ νέου και σήμερα? Και επίσης αναμένεται και συνάντηση με τον κύριο Τούσκ, την κυρία Μέρκελ, άλλους στα Σκόπια. Κυρία Τσικρικά, όπως καταλαβαίνετε, ο Πρωθυπουργός, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχει διαρκή συναντήση με τους υπουργούς του. Είναι προφανές ότι τη στιγμή που πρόκειται σε δύο μέρες από σήμερα να συναντήσει τον ομόλογό του από την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για να συζητήσουν τα ζητήματα των διαπραγματεύσεων για το όνομα, θα συναντά και τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και οποιονδήποτε άλλο υπουργό θέλει, για να μπορέσει να συζητήσει επί των θεμάτων αυτών, να έχει μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα. Επομένως, δεν καταλαβαίνω πού είναι ακριβώς το περίεργο σε αυτές τις συναντήσεις τις οποίες λέτε. Δεν ξέρω αν παλιότερα οι πρωθυπουργοί συνήθισαν να μην συναντάνε τους υπουργούς τους και να δουλεύουν από μόνοι τους ή με την επιφύτηση. Νομίζω ότι δεν είναι αυτός ο τρόπος για να λειτουργεί μια σοβαρή κυβέρνηση. Αντιθέτως, όπως σας είπα και προηγουμένως, οι τακτικές συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους υπουργούς του είναι απαραίτητες για να μπορούμε να έχουμε την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα και, και μια όσο το δυνατόν πιο σαφή στρατηγική σε οποιοδήποτε θέμα καλούμε να χειριστούμε. Για παρακαλώ. Ορίστε. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κλειδώσει κάποιες συναντήσεις. Δεν είναι απίθανο να υπάρξουν συναντήσεις στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Μιλήσατε προηγουμένως για το σχέδιο ΑΝΑΝ και για το Κυπριακό, αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε την σύνοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέλος Ιουνίου και αρχές Ιουλίου του ΝΑΤΟ. Ας πούμε ότι υπάρχει μια συμφωνία, όμως χρειάζεται χρόνο για να εφαρμοστούν όλα αυτά που είναι μέσα στην συμφωνία. Θα δοθεί το πράσινο φως για τη χώρα να πάρει ημερομηνία για ένταξη? Όλα αυτά πλέον μπαίνουν στην ουσία των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ελλάδας και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κάνω οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο. Νομίζω ήμουν σαφής στις προηγούμενες απαντήσεις μου. Παρακαλώ. Νέο κύκλο επαφών του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς, κύριε εκπρόσωπε, όπως είχε γίνει τον Ιανουάριο μετά τον Νταβός, να περιμένουμε? Εφόσον προκύψει κάτι νέο, δεν αποκλείεται. Αν δεν έχουμε κάποια ιδιαίτερως σοβαρή εξέλιξη, τότε δεν νομίζω ότι χρειάζεται ένας τέτοιος νέος κύκλος επαφών. Παρακαλώ. Ναι, χθες ο κύριος Σταθάκης κατήγγειλε ουσιαστικά ένα κερδοσκοπικό πόλεμο στο βάρος της ΔΕΗ. Ποια είναι η θέση σας και αν υπάρχει τέτοιο θέμα, θα αναμένουμε για παράδειγμα και παρέμβαση της Επιτροπής Κεφαλαγοράς? Και ένα δεύτερο. Την περασμένη εβδομάδα υπήρξε μια, θα έλεγα, ηχηρή παρέτηση στην ΕΡΤ από τον κύριο Μιχαλίτση, τον υπεύθυνο της τεχνολογίας της ΕΡΤ. Έχετε κάποιο σχόλιο? Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά την κερδοσκοπική επίθεση στη ΔΕΗ, η οποία πάτησε στην ουσία πάνω σε μια σειρά από κινδυνολογικές και καταστροφολογικές τοποθετήσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, είναι προφανές ότι αντιμετωπίζεται από την ελληνική κυβέρνηση με τον πλέον αποφασιστικό τρόπο. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Κεφαλαγοράς, όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή Κεφαλαγοράς είναι μια ανεξάρτητη αρχή, η οποία οφείλει να τηρεί τον νόμο, να εγγυάται την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, και νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι εφόσον υπάρχουν μια σειρά από τέτοιες
καταγγελίες και παρατηρείται ακριβώς μια κερδοσκοπική επίθεση η οποία έχει οδηγήσει την μετοχή της ΔΕΗ σε μια μη συνηθισμένη απώλεια, σε μη συνηθισμένες απώλειες. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει παρέμβαση. Ωστόσο, δεν είναι η δική μου θέση να υποδεικνύω στην Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς το πώς θα κάνει τη δουλειά της. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις παραιτήσεις στην ΕΡΤ, νομίζω ότι έχουν δοθεί εξηγήσεις, έχουν δοθεί μάλλον σαφείς απαντήσεις εκ μέρους της διοίκησης της ΕΡΤ και εκ μέρους του Υπουργείου. Εγώ δεν πρόκειται να σχολιάσω την παραίτηση οποιοδήποτε στελέχους, είτε της ΕΡΤ είτε οποιασδήποτε άλλης ανώνυμης εταιρείας. Παρακαλώ, κύριε Περδικάρη. Για την υπόθεση Γεωργίου, για το νέο αναιρετικό βουλεύμα του Αρείου Πάγου, έχετε κάποιο σχόλιο? Τώρα δεν θα σχολιάσω στο briefing αποφάσεις της ποινικής δικαιοσύνης. Η ποινική δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της. Εμείς από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος του ζητήματος, έχουμε πει ότι δεν υπάρχει αμφισβήτηση των στοιχείων της Ελστάτ, η οποία ούτως ή άλλως για το 2017 αναγνώρισε ότι έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα το οποίο είναι πολύ κοντά στο 4%. Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη. Θέλω να ρωτήσω κατά πόσο επηρεάζει αρνητικά βέβαια τις διαπραγματεύσεις με τους θεσμούς η αιμονή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αλλά και του Έλληνα τραπεζίτη περί ύπαρξης πιστοληπτικής γραμμής. Δεν υπάρχει καμία τέτοια αιμονή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με πολύ μεγάλη καθαρότητα και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο διοικητής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όποτε έχει τοποθετηθεί, αλλά και όλα τα στελέχη μιλούν για μια απόφαση η οποία εναπόκειται πλήρως και ολοκληρωτικά στην ελληνική πλευρά. Επομένως, από τη στιγμή που η ελληνική πλευρά δεν βρίσκει το λόγο για να υπάρξει πιστοληπτική γραμμή, πράγμα το οποίο συμμερίζεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συμμερίζεται και ο ESM, συμμερίζονται και δεκάδες στελέχη και, αν θέλετε τη γνώμη μου, το συμμερίζεται και η ίδια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν υπάρχει κανένας λόγος να συζητάμε για κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Τα εξαντλήσαμε τα ζητήματα. Να είστε καλά.